Αυτή είναι η μοναδική πίστα Motocross στην Κρήτη, η οποία συντηρήθηκε και με τελικό στόχο των αρμοδίων να φιλοξενήσει αγώνες πανελλήνιου επίπεδου το καλοκαίρι, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού. Ο λόγος για την πίστα Motocross Αρκαλοχώρη με τον Μανώλη Φραγκάκη να αναφέρεται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να κάνουμε επίσημους αγώνες εδώ. Είναι η μοναδική στην Κρήτη και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και μια προσθέμενη αξία στην περιοχή μας, διότι είναι ένα άθλημα το οποίο δεν το ξέρουν πολύ, αλλά έχει φανατικούς υποστηρικτές και το πραγματικά είμαστε έτσι σε μια ευχάριστη θέση να το λέμε, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό και όπως βλέπετε και από όλα τα αθλητικά γεγονότα που γίνονται στο Δήμο μας, όλα είναι ξεχωριστά και όλα έχουν μια μεγάλη επισκεψιμότητα. Με τον κορονοϊό τώρα και τα μέτρα που έχουμε, είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθούν αθλητικές εκδηλώσεις. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία και θα είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε εδώ πέρα τον πρώτο αγώνα motocross στην Κρήτη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε η πρώτη προπόνηση με δεκάδες λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού να επιδίδονται σε εντυπωσιακές φιγούρες. Έγινε η πρώτη προπόνηση στην πίστα motocross που υπήρξε από παλιά αλλά ήταν τελείως εγκαταλελειμμένη τώρα και χρόνια. Την φτιάξαμε, την συμμαζέψαμε. Είναι μια πίστα η οποία από ό,τι μας λένε αυτοί που αγωνίζονται και είναι ειδικοί και ξέρουν, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Έκαναν την πρώτη τους προπόνηση, δεκάδες αθλητές του motocross μαζί με άλλους φίλους του αθλήματος ήταν εδώ πέρα και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση. Η πίστα έχει δημιουργηθεί τώρα περίπου 15 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένη, δεν είχε γίνει συντήρηση. Και αποφασίσαμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή ότι μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οπότε αποφασίσαμε να τη συντηρήσουμε και προχωράμε στο να την ενεργοποιήσουμε και να την κάνουμε την καλύτερη πίστα της Κρήτης με αδειοδοτήσεις, με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, πρόκειται για μία από τις καλύτερες πίστες motocross στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει τις διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να τρέξουν προκειμένου να επαναλειτουργήσει η δημοτική πίστα. Και μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας χρηματοδοτήσει τη μελέτη και την αποπεράτωση της πίστας. Απομένει να γίνουν οι μελέτες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη συνέχεια θα γίνει η αδειοδότηση της πίστας, να περιφραχτεί, να γίνουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου να φιλοξενήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα είναι ένας προορισμός στην περιοχή από νέους και φιλάθλους και θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα αγώνα και είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή.